Τον καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας στη Λάρισα, τον κύριο Κώστα Γουργουλιάνη, καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε, γιατί κανονικά θα έπρεπε η συνθήκη να δημιουργεί μεγάλο στρες, αλλά εμείς θέλουμε τις ψύχρεμες αντιδράσεις ενός έμπειρου ανθρώπου όπως εσείς, συνεπώς και την ψύχρεμη τοποθέτησή του σε μια περίοδο που εκλείπει η ψυχραιμία από πάρα πολλούς. Πάμε να δούμε αν πράγματι τα πράγματα κινούνται εκτός ορίων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή ακόμη είναι εντός ορίων. Θα έλεγα ότι είναι, όσον αφορά τις κλίνες νοσηλείας, είναι στα όρια. Θέλω να πω ότι έχουν δημιουργηθεί κλίνες, δόθηκαν από άλλες κλινικές που όπως και στην πρώτη φάση έχουν λίγα περιστατικά. Ξέρετε, όλοι οι άλλοι ασθενείς δεν πάνε στο νοσοκομείο, επομένως οι κλίνες των άλλων κλινικών είναι διαθέσιμες, έτσι έχουν αδειάσει από τα συνήθη περιστατικά και έχουν γεμίσει από περιστατικά ασθενών με κορονοϊό. Όσον αφορά την μονάδα εντατικής θεραπείας και τα κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Ένα κρεβάτι όταν αδειάζει στην περιφέρεια Θεσσαλίας γεμίζει στα επόμενα λεπτά και χρειάζεται καμιά φορά, εάν κάποιος ασθενής δεν πάει καλά και χρειαστεί διασωλήνωση, να διασωληνωθεί για λίγες ώρες, να παραμείνει σε άλλο χώρο εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Και αυτό φορτίζει με άγχος τους γιατρούς να αναζητήσουν κρεβάτι εντατικής θεραπείας, που καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι στη Χαλκίδα ή και ακόμα και στην Αθήνα. Αυτή είναι η κατάσταση τις τελευταίες μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κύριε Πολύζα. Φαντάζομαι που κι εσείς έχετε αρκετούς φίλους στην Αθήνα, όπως το βλέπω κι εγώ, που μου τηλεφωνούν και λένε «Μα είναι τόσο χάλια η κατάσταση στην Θεσσαλία». Είμαστε αμέσως μετά την Θεσσαλονίκη στη δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, προσπαθώ, δεν χρησιμοποιώ τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά την εικόνα που έχω από το νοσοκομείο, και στο νοσοκομείο πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που έρχονται, το 70-80%, είναι ασθενείς με κορονοϊό. Επίσης, και εσείς φαντάζομαι στο Βόλο το ίδιο έχετε, μια τέτοια αίσθηση και εμείς εδώ, δεν υπάρχει πολυκατοικία, διαμέρισμα, εργασιακός χώρος που να μην υπάρχει ένας ή δύο ασθενείς που είναι θετικοί στον κορονοϊό. Επομένως, η εικόνα που έχω, και αν κάνω μερικές εύκολες έτσι μαθηματικές πράξεις ανάλογα με τον πληθυσμό, η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε στην Λάρισα τουλάχιστον σε χειρότερα επίπεδα από την Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Στις αναλογίες, όπως λέτε, του πληθυσμού. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, ακόμη στην δική μου αντίληψη είναι ακατανόητο πώς κάποιοι, ενώ όπως λέτε, έχουν ήδη χάσει έναν δικό τους άνθρωπο από κορονοϊό ή έχει ένας δικός τους άνθρωπος, συγγενής, φίλος, γνωστός, περάσει την περιπέτεια, άρα τους τα έχει περιγράψει. Πώς γίνεται ακόμη να υπάρχει ένα κύμα αντίδρασης και αμφισβήτησης? Θέλω να πω, επειδή ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν εμπειρία από το πρώτο κύμα, στην πρώτη καραντίνα, λες πάει στην ευχή, μπορεί να νομίζουν ότι είναι φτιαχτό όλο αυτό ή ότι διωγγώνεται από τα κακά μέσα ενημέρωσης. Τώρα που δεν υπάρχει πια κάποιος που δεν έχει έρθει σε επαφή, τέτοια έμεση επαφή με τον ιό, πώς γίνεται? Κοιτάξτε, νομίζω το πρώτο είναι ότι στο πρώτο κύμα δεν το καταλάβαμε, ιδιαίτερα εδώ στην Θεσσαλία και νομίζω και στη Θεσσαλονίκη, δεν καταλάβαμε τίποτα. Ήταν πολύ, πολύ λίγοι ασθενείς για πολύ λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες θα έλεγα. Αλλά θα έλεγα γενικά σε όλη την Ελλάδα αυτό που είχαμε ήταν μια καλλιέργεια φοβίας θα έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα για κάτι που θα έρθει, και επειδή δεν ερχότανε και μάλιστα δεν ήρθε ούτε και την πρώτη φορά, αυτό καθησύχασε αρκετά τους συμπολίτες μας. Μερικές φορές νομίζω ότι μπορεί να καθησύχασε και τις υπεύθυνες αρχές. Μπορεί και εμάς, δηλαδή αν με ρωτήσετε και εμένα, εγώ είχα την εντύπωση ότι θα αντιμετωπίζαμε ένα δεύτερο κύμα, όχι με αυτή τη σφοδρότητα, και αυτό θα γινόταν τα Χριστούγεννα, όπως συμβαίνει με τη γρήπη, κύριε Πολύζο. Τότε η γρήπη είναι σε έξαρση, όταν οι άνθρωποι κλείνονται στα σπίτια τους, ανάβουν τα τζάκια τους και συγχρωτίζονται. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα, θα έλεγα, δικαιολογώ και την Εθνική Επιτροπή και το Υπουργείο,
ήταν λίγο γρηγορότερα από ό,τι το περίμενε κανένας και με μεγαλύτερη σφοδρότητα από ό,τι θα το περίμενε κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι απομένει να χρησιμοποιήσουμε ως όπλο για να πείσουμε και τους τελευταίους δυσπιστούς να βοηθήσουμε όλοι μαζί ώστε να τελειώνουμε και γρηγορότερα. Κοιτάξτε, από τη μεριά του γιατρού πρέπει να σας πω ότι είναι πλέον αποδεδειγμένο και από την πρώτη φάση αλλά και από την ιστορία των πανδημιών ότι ένα γενικό απαγορευτικό, ένα lockdown δηλαδή όπως το λέμε, όπως το συνηθίσαμε να το λέμε, ουσιαστικά σε 15 μέρες οδηγεί σε μείωση των νέων μολύνσεων και περίπου σε 40 μέρες γονατίζει, σφυροκοπάει την πανδημία. Άρα λοιπόν μιλάμε για πιστή τήρηση αυτού του μέτρου. Μιλάω τώρα ως υγειονομικός, ευτυχώς όχι ως οικονομολόγος και ακόμα πιο ευτυχέστερα όχι ως πολιτικός. Άρα δηλαδή αυτό το lockdown που έχει εφαρμοστεί τώρα και το οποίο είναι ένα, μια που μιλάμε ξενικά light lockdown, ελαφρύ lockdown, θα πρέπει τουλάχιστον να το τηρήσουμε. Δηλαδή εξακολουθώ να βλέπω ανθρώπους που συγχροτίζονται και δεν φοράνε τη μάσκα τους σωστά ή μύτη είναι έξω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ψευδαίσθηση ότι τους προφυλάσσει η μάσκα ενώ δεν τους προφυλάσσει. Θα πρέπει να αποφύγουμε τους συγχροτισμούς και να είναι πολλοί άνθρωποι μαζί. Τουλάχιστον αυτό έχουμε απόδειξη πλέον ότι είναι αυτό που μπορεί να μειώσει τις καινούργιες μολύνσεις και κυρίως να ελπίζουμε ότι μετά από 2 εβδομάδες, 20 μέρες θα μειωθούν οι νοσηλευόμενοι και θα διάσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί, κύριε καθηγητά, αυτή τη φορά πήγαμε από την πλευρά της πολιτείας ένα light, όπως το χαρακτηρίσατε κι εσείς, lockdown. Δηλαδή, ακούσαμε χθες, επειδή δεν προκύπτει μείωση, αύριο να θυμίσουμε τα ξημερώματα, σε λίγες ώρες από τώρα, συμπληρώνουμε 2 εβδομάδες ακριβώς, 14 ημέρες. Θα έπρεπε δηλαδή ήδη, αν υπολογίσουμε ότι η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη, ήταν στις περιοχές που ήδη είχε εφαρμοστεί το lockdown με κλείσιμο της εστίασης των εμπορικών καταστημάτων, να δούμε τα μέτρα να αποδίδουν, αλλά δεν αποδίδουν ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα το περιμέναμε. Γιατί πήγαμε στο light lockdown και όχι σε κάτι πιο αυστηρό? Τώρα λένε θα αυστηροποιήσουμε τους ελέγχους. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι αν πάρουμε το παράδειγμα του Ισραήλ που προφανώς είναι πειθαρχικός λαός, πειθαρχημένος λαός και εφάρμοσε ένα αυστηρό lockdown, ξέρετε, η αυστηρότητα του απαγορευτικού καταγράφεται. Και η αυστηρότητα των μέτρων που πήραμε το Μάρτιο ήταν περίπου 80-90%. Τώρα καταγράφεται ως μέτρο αυστηρότητας περίπου το 60%. Είναι αυτό που βλέπετε. Βλέπετε αρκετό κόσμο έξω. Οι χώροι εργασίας υπάρχουν ακόμα, δουλεύουν τα εργοστάσια, οι δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουν αρκετές από αυτές και οι άνθρωποι τις επισκέπτονται. Θα σας έλεγα επομένως, είναι ένα lockdown που παρότι περάσαν όπως πολύ καλά είπατε 2 εβδομάδες, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Στο Ισραήλ λοιπόν επανέρχομαι, εφαρμόστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω ότι είχαν πολλές μολύνσεις και πολλούς νοσηλευόμενους και πολλούς θανάτους. 10 μέρες μετά συνέχιζαν να έχουν αυξημένες μολύνσεις και όταν άρχισαν να πέφτουνε, περίπου σε 20 μέρες σχεδόν μηδενίσαν, φτάσαν σε τριψήφια, όχι ακόμα διψήφιες μολύνσεις την μέρα, αλλά μειώθηκε πάρα πολύ. Επομένως, αυτό που έγινε, νομίζω η επιλογή ήταν να δει κανένας και τις οικονομικές συνέπειες του αυστηρού lockdown και τις ψυχολογικές συνέπειες. Μα να σας πω, οι οικονομικές βγήκαν από τη μέση από τη στιγμή που κλείσαν τα πάντα. Δεν είναι ότι έμεινε κάτι ανοιχτό. Μείναν ανοιχτά μόνο τα markets, τα καθαριστήρια, αυτά που είχαν μείνει, μην τα λέμε ένα-ένα, αυτά που είχαν μείνει και στην πρώτη καραντίνα. Αλλά τότε νιώθαμε ότι πράγματι ο κόσμος έμεινε στο σπίτι του. Άρχισε να δυσφορεί προς το τέλος και να βγαίνουν παραπάνω βόλτες και έτσι κι αλλιώς. Τώρα σου λέει 9 η ώρα παγορεύεται και εγώ που φεύγω αργά από τη δουλειά μου, δεν φεύγω 9, βλέπω να γίνεται έξω μια κυκλοφορία αυτοκινήτων και ο κόσμου σαν να μην υπάρχει απαγόρευση μετά τις 9. Κοιτάξτε, θέλω να δικαιολογήσω τον κόσμο για να τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Υπάρχει μια πίεση. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Είναι πολλοί άνθρωποι που τηλεφωνούν και αναζητούν τι θα κάνουν. Είναι τρομαγμένοι άνθρωποι, αλλά οι περισσότεροι αισθάνονται ότι δεν αντέχουν άλλο να μείνουν στα σπίτια τους και γίνονται όλα αυτά που βλέπετε. Νομίζω κράτησε πολύ. Ήταν άλλες ελπίδες που καλλιεργήθηκαν, όπως σας είπα,
και στους ανθρώπους αλλά και στους ανθρώπους που αποφασίζουν και φτάσαμε εδώ. Τώρα όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο πειθαρχημένοι. Να σας έλεγα ένα παράδειγμα από τις 23 Οκτωβρίου που εφαρμόστηκε η γενικευμένη χρήση της μάσκας. Στις 7 Νοεμβρίου, είχαμε, μέχρι τις 7 Νοεμβρίου που καταγράφαμε τη θετικότητα των τεστ, ήταν συνεχώς αυξανόμενα. Δηλαδή, όχι μόνο είχαμε μείωση, 14 μέρες είχαν περάσει πάλι, αλλά είχαμε συνεχή αύξηση. Άρα ήταν ένα μέτρο που απέτυχε πλήρως γιατί δεν το εφαρμόσαμε. Ένα μέτρο σωστό, αλλά δεν υπήρχε διάθεση να εφαρμοστεί και το βλέπετε. Άρα, γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να προσεγγίσω με σχετική ακρίβεια τι θα γίνει, γιατί όπως πολύ καλά λέτε, δεν υπάρχει ένα γενικό lockdown για να υπολογίσει κανένας 14 μέρες και να πει ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Κρατάω ως αισιόδοξο αυτό που ακούτε κι εσείς και βλέπουμε κι εμείς, ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η εκθετική αύξηση. Σας θυμίζω πως από τα 300, από τις 300 μολύνσεις, πολύ γρήγορα πήγαμε στις 800 και στις 1000. Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση. Έχετε δίκιο, αν κάποιος έβλεπε την πορεία στην καθημερινή ενημέρωση που είχαμε για τα κρούσματα, για τα καταγεγραμμένα κρούσματα, θα καταλάβανε πως γεωμετρικά μπορεί να αυξηθεί ένα μέγεθος που μας φαίνεται μικρό για κάποια στιγμή. Να δούμε τώρα, γιατί κοντεύει χρόνος, έτσι μέσα στο Δεκέμβριο ήταν η πρώτη εμφάνιση του ιού στην Κίνα, άρα έχουμε αποκτήσει πια εμπειρία. Δεν είναι ότι τον πρώτο καιρό, επειδή κατηγορήθηκαν κάποιοι ότι έλεγαν δεν χρειάζεται μάσκα, μετά χρειαζόταν η μάσκα. Δεν μολύνουν τα παιδιά, μετά τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι φορείς. Τώρα πια έχουμε καταλήξει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το πώς μεταδίδεται. Πάμε λίγο να δούμε αν τα μάτια επίσης είναι πύλες εισόδου. Αν οι επιφάνειες τον κρατούν ζωντανό και για πόσες ώρες ή ημέρες. Αν το ασανσέρ είναι ένας επικίνδυνος χώρος. Σε αυτά έχει καταλήξει η επιστημονική σας κοινότητα για να τα ξαναπούμε και να τα θυμίσουμε. Κύριε Πολύζο, θα σας έλεγα μόνο γενικές αρχές και οι γενικές αρχές είναι, έχει επιβεβαιωθεί η μετάδοση σε εσωτερικούς χώρους με την εκπνοή του αέρα και με τα σταγονίδια κυρίως που απελευθερώνονται αν κάποιος μιλάει πολύ δυνατά, βύχει ή φταρνίζεται. Έχει επιβεβαιωθεί, το ξέρουμε πλέον, ότι αν αερίζουμε τους χώρους και υπάρχει ρεύμα αέρα μέσα σε ένα δωμάτιο, μέσα στο σπίτι, αυτό μετατοπίζει και φεύγουν τα σταγονίδια και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή όσο μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα και, ή να αερίζουμε τους χώρους πάρα πολύ καλά. Το ασανσέρ που μου λέτε, ποιος, που είπατε νομίζω πολύ εύστοχα, πιο συχνά είναι από τον αέρα που εκπέμπεται από την αναπνοή ή από το φτάνισμα ή από το βήχα σε κλειστό χώρο που και δεν εγκλωβίζεται γιατί είναι μικρός ο θάλαμος. Ακριβώς. Το καταλαβαίνουμε και επίσης αυτό. Θα σας έλεγα ότι αυτά πλέον είναι αποδεδειγμένα, περισσότερο αποδεδειγμένα από ό,τι ήταν πριν. Φαίνεται ότι η μετάδοση με τις επιφάνειες και με τα χέρια και φαίνεται να υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο πιστεύαμε στην αρχή. Θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με γάντια. Όχι μάλλον μόνο, αυτό δεν χρειάζεται. Αρκεί να όχι μόνο, εγώ ξέρω. Συχνά. Και το κύριο πρόβλημα είναι αυτό που εισπνέουμε και αυτό που εκπνέει ή αποβάλλει κάποιος βήχοντας όταν είναι ασθενής. Εγώ ξέρω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που κρατούσαν έξω από το σπίτι τα ψώνια από το μάρκετ, αν ήταν μονοκατοικία, για κάποιες μέρες να πεθάνει ο ιός. Ή τα σαπούνιζαν όλες τις επιφάνειες γιατί τα έχουν πιάσει και βρώμικα χέρια. Εντάξει, υπήρχε στην αρχή, επειδή ακριβώς ήταν λίγο ασαφές όλο αυτό, ήταν ένα μπερδεμένο κουβάρι για το τι τον μεταδίδει και τι όχι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αερογενής πάντως. Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, για να σας πω γιατί από τους ασθενείς που βλέπουμε προσπαθούμε να καταλάβουμε από πού μπορεί να κόλλησαν. Εγώ τους κατατάσσω σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι πλέον αποδεδειγμένο οι κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή γάμοι, μνημόσυνα, όλα αυτά που γίνανε. Και η άλλη κατηγορία που το είδαμε ήταν οι φοιτητές, οι οποίοι τα Σαββατοκύριακα που επέστρεφαν στην πατρίδα τους, όταν γυρίζανε, κάναμε συχνά ελέγχους για να μπουν οι φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής στο νοσοκομείο και να είναι ασφαλείς οι ασθενείς μας. Και το πετύχαμε μέχρι που διακόπηκαν τα μαθήματα. Αυτό λοιπόν που γινόταν ήταν ότι πάρα πολλοί από αυτά τα παιδιά, όταν έρχονταν, ήταν θετικά. Άρα θέλω να πω ότι οι μετακινήσεις των πληθυσμών έπαιξαν κάποιο ρόλο και οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Αυτά νομίζω ήταν τα μεγαλύτερα. Μάλιστα. Αλλά αυτό που γίνεται και νομίζω πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι τηλεθεατές σας είναι ότι αυτή η αρρώστια είναι πολύ μεταδοτική.
κάποιος που νοσεί μεταδίδει, ακόμα και ασυμπτωματικός φαίνεται, σε 2-3 ανθρώπους. Σε 2 με 5 μέρες ο καθένας από αυτούς τους 2-3 μεταδίδει σε άλλους 2-3. Και μετά από 2 με 5 μέρες, καταλαβαίνετε αυτό. Μεγαλώνει την διασπορά. Αυτό που λέμε εκθετική αύξηση προκύπτει έτσι. Δηλαδή, και γι' αυτό λένε όσο καθυστερήσουμε να πάρουμε τα μέτρα, το παίρνουμε όταν ήδη έχουν γίνει πάρα πολλοί οι πιθανοί μεταδότες. Δεν είναι στην κοινότητα. Αυτό περίπου έγινε και το προηγούμενο διάστημα και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για να ξαναγυρίσουμε στα δικά σας χωράφια των γιατρών που δίνετε τη μάχη για να κρατήσετε τους ανθρώπους ζωντανούς. Έχουμε καταλήξει σε μια θεραπεία που να είναι πιο αποτελεσματική, γιατί είπατε ότι είναι ένας ιός που μεταδίδεται με μεγάλη ένταση και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και στην πιο επιθετική του φάση. Άρα πάμε να δούμε αν έχουμε καταλήξει στο ποια φάρμακα ή ποιο κοκτέιλ φαρμάκων είναι αυτό που κάνει πιο αποτελεσματική την θεραπεία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περάσαμε και ένα μεγάλο στάδιο που πειραματιζόταν η ιατρική κοινότητα, γιατί ήταν κάτι καινούριο, κάτι άγνωστο. Θα σας έλεγα πως ακόμα δεν έχει καταλήξει η επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή κάνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι κάναμε πριν από 6 μήνες. Φαίνεται ότι η κορτιζόνη, η δεξαμεθαζόνη, έχει μια δράση μείωσης της φλεγμονής. Την ξέρουμε αυτή τη μαγική δράση της κορτιζόνης γενικά. Και ένα αντιϊκό φάρμακο που λέγεται ρεντεμσιβίρι, το οποίο φάνηκε ότι μειώνει τις μέρες νοσηλείας. Αλλά και αυτό το φάρμακο τώρα σε πολλές δημοσιεύσεις αμφισβητείται η ωφέλεια που προσφέρει. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε με τους ιούς, κύριε Πολύζο, είναι ότι θα κάνουν ένα διάστημα τον κύκλο τους και θα φύγουν από τον ανθρώπινο οργανισμό σε κάποιον που έχουν προσβάλει. Αυτό το διάστημα που για αυτή την αρρώστια μπορεί να είναι, φτάνει μέχρι και 14 μέρες, μερικοί άνθρωποι το περνάνε πάρα πολύ εύκολα με μια δικατική περιεκτική κίνηση. Μερικοί άνθρωποι κάνουν βαριά πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια και πρέπει εμείς να τους υποστηρίξουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πρακτικά αποτελεσματική θεραπεία, υποστήριξη υπάρχει και επίσης υποστήριξη με όλα τα άλλα μέσα από την χορήγηση οξυγόνου, τον μη επεμβατικό μηχανικό αιρισμό, αυτό που λέμε το high flow. Και μερικές φορές σε μερικούς ανθρώπους που δεν μπορούμε να καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε αυτές τις μέρες για να φύγει ο ιός ή να δυναμώσουμε τον οργανισμό να τον αντιμετωπίσει, μπορεί να χρειαστεί να τους αναπνέει ένα μηχάνημα, ένας αναπνευστήρας, και τότε αυτοί οι λίγοι άνθρωποι φτάνουν στη διασωλήνωση. Αυτό είναι που κάνουμε κάθε μέρα για αυτούς τους αρρώστους, προσπαθώντας όσο γίνεται να ξεχωρίσει κανένας στην πρωτοβάθμια φροντίδα τους ήπιους, αυτούς που έχουν ήπια συμπτώματα, να μείνουν εκεί, να μην πάνε στο νοσοκομείο, να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, να μην κολλήσουν και κάτι άλλο, να διαλέξει αυτούς που είναι βαρύτερα να πάνε στο νοσοκομείο και να τους τα προσφέρει όλα αυτά που είπα, και από αυτούς να είναι σε επιφυλακή να εντοπίσει αυτούς που είναι σοβαρότεροι και που πιθανότητα θα χρειαστούν να μπουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όταν αυτό έχει να το κάνει κανένας στο νοσοκομείο για 60 αρρώστους, με 2-3 γιατρούς, σε 4 ορόφους, καταλαβαίνετε πόσο επίπονο είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ο πιο άσχετος με τη δική σας επιστήμη έχει μάθει τα υποκείμενα νοσήματα. Βλέπουμε όμως ανθρώπους χωρίς να έχουν ένα βαρύ ιατρικό ιστορικό να νοσηλεύονται, να περνούν στο στάδιο της διασωλήνωσης, να κινδυνεύουν, να καταλήγουν, και το βάζω και σε σχέση με αυτό που συζητιέται πολύ έντονα μήνες τώρα και με τα εμβόλια της γρήπης ή του πνευμονιόκοκου που έρχονται σε ένα βαθμό να θωρακίσουν τον οργανισμό, αλλά και με το μοντέλο ζωής του κάθε ανθρώπου. Το να κάνει σωστή διατροφή, το να προσέξει πράγματα και να αφαιρέσει πράγματα, όπως το τσιγάρο ή το αλκοόλ. Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρέσεις σε ένα κανόνα που λέει ότι πιο ευάλωτος είναι αυτός με τα υποκείμενα νοσήματα. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, πλέον ξέρουμε ότι στους ανθρώπους που είναι πάνω από 70 ετών με συνοσηρότητες, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι πάνω από 70 ετών, από τα 70 τους έτη, έχουν συνοσηρότητες, ας πούμε, υπέρταση έχουν πάρα πολύ, μόνο υπέρταση αλλά και όλα τα άλλα και καρδιακιακή νόσο, εκεί ξέρουμε ότι κινδυνεύει περίπου το 15% των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε όμως το γενικό πληθυσμό, αυτοί που νοσούν πιο συχνά είναι αυτοί που μετακινούνται περισσότερο και έχουν κοινωνικές επαφές, άρα οι νεότεροι άνθρωποι. Επομένως, οι μεγαλύτεροι έχουν... Λέτε κάποιοι από αυτούς στην αναλογία τους θα βρεθούν νοσηλευόμενοι ή διασωληνωμένοι.
Ωραία. Οι νεότεροι όμως Μάλιστα. έχουν σε μικρότερη αναλογία, ούτε 1% δεν κινδυνεύει Εντάξει, από αυτού. απλώς είναι μπάμι Αλλά είναι πάρα περιπτώσεις, πολύ, τραβούν την είναι πάρα προσοχή. πολύ, είναι Μάλιστα. πάρα πολύ αυτοί Μάλιστα. που έχουν μολυνθεί. Και επομένως τελικά ο απόλυτος αριθμός, επειδή πολλαπλασιάζει το ποσοστό επί ένα μεγάλο αριθμό Βέβαια. μολυνθέντων, είναι Ναι. αρκετοί αυτοί που μπαίνουν στο νοσοκομείο και κάποιοι Μάλιστα. θα Και διασωληνωθούν. γι' αυτό Έτσι τραβούν προωθούν. την προσοχή μας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Σας Καλή χαιρετώ. Να δύναμη. είστε καλά. Γεια Έχετε, σας. όπως είπατε, μια πολύ δύσκολη συνθήκη να αντιμετωπίσετε και δυστυχώς είναι μικρός ο αριθμός των γιατρών σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και του υγειονομικού προσωπικού εν γέννη, έτσι, και των νοσηλευτών όλων. Καλή σας δύναμη. Σας Καλό χρωστάμε πολλά. απόγευμα. Να Γεια είστε σας. καλά. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε κι εσείς πολύ καλό απόγευμα, πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πρώτο Θεός, το μεσημέρι της Δευτέρας. Γεια σας.